Ακούτε την αντιπαράθεση που έχουμε για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρούσε πάρα πολλά χρόνια την Ελλάδα. Έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και υπήρχε ένα μεγάλο κεφάλαιο διπλωματικό το οποίο πήγαινε προς την πλευρά. Τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο δυστυχώς και σήμερα που επανέλθει στην επικαιρότητα εγκλωβείται σε μια ονοματολογία. Ενώ δεν είναι εκεί και η ουσία της συμφωνίας που γράφει στις πρέσπες. Ούτε και στην ουσία της συμφωνίας, αν θέλετε, δεν διαφωνεί τη Νέα Δημοκρατία. Στο γεγονός δηλαδή ότι φτιάχτηκε μια νατοϊκή σκοπιά συμφωνία για να προωθήσει τις θέσεις του αυτός ο εγκληματικός δολοφονικός οργανισμός και σε αυτή την κατεύθυνση και η Νέα Δημοκρατία έχει πλήρη συνένεση. Άλλωστε και πριν στο ρεπορτάζ, θα πρόσεξα καλά κάποια στιγμή που συζητάγατε, και η συζήτηση ήταν, το ΝΑΤΟ έβαλε προσκόμματα. Στο ΝΑΤΟ ήταν η συζήτηση για το πώς θα προχωρήσει η συγκεκριμένη αναγνώριση. Από αυτή τη σκοπιά να κάτσουμε και να δούμε αν ένα χρόνο μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, ένα χρόνο και κάτι μέρες, αν έφερε την υπολοιπόθητη ειρήνη ή αν έχουν οξυνθεί καταστάσεις. Εμείς λέμε ότι στα Βαλκάνια υπάρχει μια όξυνση της κατάστασης. Στα Βαλκάνια τώρα? Και στα Βαλκάνια, αλλά τα γεγονότα στην Αλβανία. Μάλιστα. Μου ότι είχαμε και τώρα και την περασμένη Κυριακή με τις δημοτικές εκλογές, τη χαμηλή συμμετοχή, την ένταση του κοινωνικού. Δεν την έφερε η συμφωνία των Πρεσπών αυτή την αναταραχή στην Ελλάδα. Προσέξτε, θα σας πω. Εμείς όσο μπορούμε να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή να κάτσουμε και να βλέψουμε ότι σε όλη την περιοχή μια συμφωνία που βαφτίστηκε ως Συμφωνία Ειρήνης ήταν κομμάτι στη σύγκρουση των ΗΠΑ. Ρωσίας. Μια σύγκρουση που ήταν σε εξέλιξη. Και περιλαμβάνει και τη Σερβία, περιλαμβάνει και τις εξέλιξεις στο Κωσυφοπαίδιο, περιλαμβάνει και τις εξέλιξεις στην Αλβανία και περιλαμβάνει και άλλα τέτοια επεισόδια και του παζλ. Και αν θέλετε να δούμε και την πιο μεγάλη εικόνα, το γεγονός ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Νέα Δημοκρατία, όσο και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ που λείπει από το τωρινό τραπέζι, συμφωνούν στο να μπαίνουν τα κυριαρχικά δικαιώματα, τα συμφέροντα του λαού της χώρας μας, σε νατοϊκή μπότα, στη μέγενη των νατοϊκών συμφερόντων και αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών. Το οποίο έχει ζημιές μεγάλες σε όλα τα επέδα. Να κάτσουμε και να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο σήμερα και πώς αντιμετωπίζεται η προβλητικότητα της Τουρκίας, που αντιμετωπίζεται με ευχολόγια τους διεθνείς οργανισμούς και στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Να μιλήσουμε για τη συμμετοχή της χώρας μας σε μια σειρά επεμβάσεις, στο ότι η χώρα έχει γίνει ένα μεγάλο νατοϊκό ορμητήριο και δεν έχει πάρει τίποτα. Αντί το Αιγαίο είναι γκριζαρισμένο. Αν έπαιρνε δηλαδή η χώρα μας κάποια πράγματα, θα συμφωνούσατε με τον ΝΑΤΟ? Φυσικά και δεν θα συμφωνούσαμε, γιατί όσο μπλεκόμαστε σε αυτήν την ιστορία, κύριε Μετζάνη, η κίνδυνη μεγαλώνει για το λαό μας. Και ο λαός μας ξέρει πολύ καλά ότι οι δρόμοι του πετρελαίου είναι στρωμένοι με αίμα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα η κίνδυνη, ακόμα και αν θερμοποιήσουμε στην περιοχή, όσο εγκλωβιζόμαστε σε αυτή την πολιτική, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα πάρουμε υπόψη και τώρα στις εκλογές να ενισχύει το ΚΚΕ που λέει απεμπλοκή από αυτούς τους σχεδιασμούς, καμιά συμφωνία σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να μην είναι η χώρα μας νατοϊκό ορμητήριο, καμιά συμμετοχή σε επεμβάσεις, να μην υπάρχει συνεργασία με κάτι δολοφόνους όπως το Ισραήλ και να ενισχύεται η αλληλεγγύη των λαών και πάλι των λαών. Αυτό είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ και είναι ένας δρόμος που μπορεί να μας βγάλει από τους κινδύνους. Η πολιτική τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας που τα εκχωρούν όλα στο ΝΑΤΟ, δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης τώρα που εμφανίζεται ως εν αναμονή πρωθυπουργός πήρε τις ευλογίες του Αμερικανού πρέσβη, λες και ο πρέσβης είναι άλλος δεσπότης. Αυτό συμβαίνει πάντα. Αυτό λοιπόν να δει ο κόσμος και να αξιολογήσει τη στάση του κ. Παϊούλη. Κύριε Μαρούπα. Λοιπόν, τι να πρωτοανοίξουμε? Ο ρυθμός ανάπτυξης, η ανάπτυξη είναι πανάκια και θα πάνε όλα καλά. Θα πω και για το ρυθμό ανάπτυξης. Έχεις πάρα πολλά, αλλά είναι το βασικό πράγμα για να προχωρήσουμε. Και από την, άλλη πλευρά τα επιδόματα και όλη αυτή η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε. Εσείς θα κοιτάξουμε ένα πολύ κωδικοποιημένο σε αρκετές πλευρές. Καταρχήν για τη συμφωνία για να κλείσουμε. Αφήνει και σπέρματα λιτορτισμού. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά συγγνώμη, κύριε Μανατίδη. Συγγνώμη, κύριε Μανατίδη. Πρέπει να μας το πείτε αυτό. Λέτε αφήνει σπέρματα λιτορτισμού. Πού? Αφήνει και όσον αφορά τη διεθνότητα και όσον αφορά τη γλώσσα. Και τα έχουμε αναπτύξει αναλυτικά, μπορούμε να τα αναπτύξουμε τίποτε θέλετε. Και εθνότητα και γλώσσα. Βεβαίως. Δεύτερο. Είναι μια ανατοϊκότητα τη συμφωνία. Εθνότητα και γλώσσα. Εντάξει, σηκώστε τα χέρια και εμεί τα σηκώνουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάνουμε υπομονή και αγώνα. Κάντε και εσεί υπομονή. Λοιπόν. Πρόκειται μια νατοϊκή συμφωνία, για μια νατοϊκή συμφωνία, το οποίο το προσπερνάνε και οι δύο συνομιλητές μου. Και το προσπερνάνε μόνιμα και καλά κάνουν τη σκοπιά τους, γιατί αυτά τα συμφέροντα υπηρετούν. Και επειδή ο κ. Σαμαναδής κατέβηκε τη μεγάλη εικόνα στα Βαλκάνια την τελευταία 20ετία, αυτή η μεγάλη εικόνα έχει την αιματηρή σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Στην οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν νατοϊκότερη των νατοϊκών, πιθανά να έχει η πιο νατοϊκή κυβέρνηση στον πλανήτη, αυτό που μπορεί να το αξιολογήσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ναι. Για το αύριο τώρα τι υπάρχει. Για το αύριο μπορεί να συζητάμε όπως θέλουμε. Καταρχήν, τι πάνε να πει κοστολογημένο πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ και κοστολογημένο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας. Σημαίνει εγκριμένο από τους θεσμούς. Από όλους δηλαδή αυτούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε. Και τους βιομηχάνους. Και τους τραπεζίτες, εκεί που μίλησαν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δραγασάκης στις προάλλες συνέλευσης του ΣΕΦ. Και είπαν οι φορολαφείς. Όσοι φίλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος, τι κάνουμε, βγαίνουμε αύριο το πρωί, αν βγείτε εσείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς γίνεται αυτό? Θα σας πω πώς γίνεται και αυτό. Άρα λοιπόν, όταν ακούει ο κόσμος κοστολογημένο πρόγραμμα, σημαίνει εγκριμένο από αυτούς, οι οποίοι την ίδια στιγμή απαιτούν χτήμα των εργασιακών δικαιωμάτων, φορολογία του εργατικού λαϊκού εισοδήματος. Αυτό είναι το κοστολογημένο. Γιατί και εμείς κοστολογημένο πρόγραμμα έχουμε. Αλλά σε εμάς ο λογαριασμός πάει στο κεφάλαιο. Όλοι κοστολογημένο πρόγραμμα έχουν. Το θέμα είναι πού πάει ο λογαριασμός. Και εδώ πέρα δεν είναι δηλαδή, εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξαφνικά και βγει το Κομμουνιστικό Κόμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μείνουν τα κεφάλαια εδώ ή θα φύγουν όλα? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θεωρούμε ότι τα μέσα παραγωγής θα γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία,
ο ιδιοκτήτης του κεφαλαίου μπορεί να πάει όπου θέλει, αλλά αυτό που έχουν δουλέψει οι εργάτες, αυτά τα μέσα παραγωγής, τα μένουν εδώ πέρα. Και να σκεφτείτε το εξής πράγμα, κόσμος. 8 Ιουλίου, εμείς λέμε στο σύνθημά μας να κοιτάξει ο κόσμος την επόμενη μέρα και να υπάρχει δυνατό κουκουέ, και 8 Ιουλίου να σκεφτεί τι υπάρχει. Τα φέρνει έτσι η ζωή που 8 Ιουλίου υπάρχει Eurogroup. Το οποίο ο Eurogroup θα συζητήσει τα θέματα της Ελλάδας. Το οποίο λέει Eurogroup συνεδριάζει για να στείλει μήνυμα, λέει, το τι θα γίνει. Αυτό το μήνυμα ποιους αποδέκτες έχει. Έχει αποδέκτες όλους εμάς. Το λαό, τους εργαζόμενους, την νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και να κάτσει και να δει ο λαός ότι μπροστά σε αυτό το μήνα που του ζητάνε οι Ευρωπαίοι να στείλουν, να δει αυτός τι θα στείλει σε 7 του Ιούλη. Και να στείλει ένα μήνα καταδείξης μιας πολιτικής που τον έχει στη γωνία. Γιατί και η ανάπτυξη που λέει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τι προϋποθέτει, είναι ένας φαύλος κύκλος. Τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα. Όπου υπάρχουν ανάπτυξη, δεν λένε, ξέρω εγώ, αυτές οι εταιρείες, ελάτε εδώ πέρα να μοιράσουμε την πίτα, ούτε στο λιμάνι. Ούτε οι εφοπλιστές που έχουν άπρα απεργία είναι αυτεργάτες, είπαν στους αυτεργάτες, είμαστε πρώτοι στον κόσμο, ελάτε να δούμε τι θα πάρετε, παιδιά. Όχι. Κύριε Μαρούπα, σε αυτό χτίζεται ανάπτυξη. Μιλάτε για, την πίτα, μιλάτε για, αφήστε. Μιλάω για την πίτα όμως. Ελπίζω να το μοίρασα καλά τον χρόνο. Θα πω μια φράση ακόμα. Μιλάτε για την πίτα, ξέρω τι θα κάνετε, αλλά αυτή η πίτα που λένε θα μεγαλώσει, προϋποθέτει χτυμένα δικαιώματα. Πώς θα μεγαλώσει και θα ξαναδώσει δικαιώματα, ο λαός έχει πείρα και έχει αρνητική πείρα. Να τα σκεφτεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει να διαλέξει ανάμεσα σε 4 μνημονιακά κόμματα. Δύο εθνικιστικά φασιστικά και το ΚΚΕ. Και να είναι 20 τα κόμματα που δεν έχουν στις εθνικές εκλογές. Λένε αυτά που πρέπει να πάρουν στην Βουλή με βάση τις δημοσιοποιήσεις.